Coach, μια νίκη ανέλπιστη όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ισοφάρισε η Τέλα στο 7, πέτυχε στο 90-6 το γκολ της νίκης. Καταρχήν τα συναισθήματά σου μετά από μια τέτοια νίκη. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, όταν το ίσως να κριθεί η άνοδος από αυτό, το καταλαβαίνετε και όλοι ότι ήταν με μάτς που για γερά νεύρα, τι να πούμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Βέβαια, να ξεκινήσω από την αρχή, παίξαμε με μια ίσως σίγουρα είναι από τις καλύτερες ομάδες στα παράδειγμα. Από εκεί και πέρα, το μάτς σε μάτς δεν εξελίχθηκε καλά. Είχαμε τρεις, νομίζω είναι πρωτοφανές, τρεις αλλαγές από τραυματισμούς. Και ενώ στο πρώτο μέτρο δεν ήμασταν καλύτεροι και θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιο γκολ, στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου φάγαμε τον γκολ. Μας αποσυντόνισε λίγο και μετά από κάποιο διάστημα έπρεπε να ρισκάρουμε. Ρισκάραμε πάρα πάρα πολύ. Γιατί δεν μας βόλευε ούτε η ισοπαλία ούτε η ήττα. Και μας δικαίωσε. Εντάξει, τι να πω. Δικαιωθήκαμε. Βέβαια, να δώσω τεράστια συγχαρητήρια στα παιδιά. Έδειξαν μεγάλη ψυχή, μεγάλη πίστη στο τέλος. Μόνο έτσι θα μπορούσε να δίνει. Δύο παιχνίδια ακολουθούν. Έναν αντίπαλο που έχει 0 βαθμούς και έναν αντίπαλο ο οποίος είναι εκτός διεκδίκησης. Θέλει δύο νίκες η Θύελλα, είναι το μυαλό σας την επόμενη μέρα. Θα περάσει την επόμενη μέρα και από αύριο πρέπει να είμαστε σοβαροί για να πάρουμε τους δύο αγώνες που θέλουμε για να πανηγυρίσουμε στο τέλος την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Coach, κάτι μελλοντικό. Αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι με το ένα πόδι στη Γάμα Εθνική. Θα χρειαστεί αρκετές μεταγραφές, έχετε σκεφτεί κάτι? Είναι πάρα πολύ νωρίς, αυτά αφήστε να τα πούμε μόλις θα τελειώσουμε. Γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.